δρόμος της τορτίδας σε φάση κατασκευής πλέον. Μετά από τόσα χρόνια γραφειοκρατίας, εμποδίων, βλέπουμε γίνεται έργο πλέον. Τα ξεπεράσαμε όλα και βρισκόμαστε στην εξέλιξη δύο. Έχουμε καταρχήν εδώ πρέπει να πούμε τρία έργα. Ένα το έργο της ανάπλασης της τορτίδας, ένα το έργο της υπογειοποίησης των καλωδίων, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί και το κάναμε πράξη, και ένα τρίτο έργο που συμπεριλαμβάνεται μέσα στα έργα της λιμιοθάλασσας, δύο νέες γέφυρες, η τρίτη και η έβδομη καμάρα όπως λέγεται. Μία γέφυρα είναι αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Μία είναι αυτή. Για πείτε μας, όταν αναλάβατε αυτή η γέφυρα, αυτή η γέφυρα ήταν υποκατάρρευση. Από ό,τι έχετε δει, έχουμε βάλει μία μεταλλική κατασκευή, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την τιμή διακοπή του δρόμου από τυχόν ατύχημα και να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Ήταν κάτι που κατηγορηθήκαμε τότε έντονα, αλλά το βλέπετε από την πράξη ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το έργο και τόσα βαριά οχήματα που περνούσαν αν δεν είχαμε κάνει αυτή την πρόβλεψη. Και σε αυτό αποδείχτηκε ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά. Από εκεί πέρα, οι εργασίες για το έργο προχωρούν για το δρόμο. Μπορεί να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα πότε οι πολίτες του Μεσολογγίου, της περιοχής ή οι επισκέπτες θα απολαύσουν αυτή την ανάπλαση που γίνεται? Κατά τη δική μου άποψη, του χρόνου την άνοιξη θα έχει ολοκληρωθεί ο δρόμος το 100%. Η υπογειοποίηση τελειώνει σε λίγες μέρες, θα απομείνουν τα κομμάτια των γεφυρών. Η ανάπλαση, από ό,τι βλέπετε, προχωράει. Μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε τα πρώτα 200 μέτρα που θα έχει εικόνα πλέον η κοινωνία το τι θα γίνει στην περιοχή. Είμαστε στο σημείο που εξελίσσονται τα έργα πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε το εξής εμπόδιο, να το πω εμπόδιο, δεν είναι εμπόδιο, ότι σύμφωνα με τη μελέτη δεν θα μπορούσε να ξεκινήσουν οι γέφυρες το καλοκαίρι, διότι έτσι το έχουν προβλέψει με την κίνηση των νερών και των ψαριών. Αυτό υποχρεωτικά θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι δύο γέφυρες οι οποίες θέλουν ένα χρόνο, το καταλαβαίνετε, μια κατασκευή γέφυρας δεν είναι απλό πράγμα. Θεωρώ ότι μέχρι 3-4 μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες των γεφυρών, ούτως ώστε να συνεχίσει ο ανάδοχος που έχει την ανάπλαση να ενώσει το έργο και να μην έχουμε τις εικόνες που είχαμε πριν, ότι σε ένα σημείο ο δρόμος ήταν τελειωμένος, σε άλλο δεν ήταν τελειωμένος, ένας ποδηλατόδρομος 2,5 μέτρων. Φανταστείτε τι θετικές επιπτώσεις έχουμε από την ανάπλαση όπως πρέπει πλέον και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει. Να πούμε και ο πεζόδρομος που γίνεται δίπλα στο ποδηλατόδρομο, έχει αυτός θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και ο πεζόδρομος από τα νότια, αλλά και από τα βόρεια που βρισκόμαστε τώρα, προσθέτει μια δεύτερη διαδρομή και ασφάλεια είτε στους ανθρώπους που ψαρεύουν, είτε στα διερχόμενα οχήματα. Ξέρετε τι συμβαίνει τόσα χρόνια και πόσα δυστυχήματα είχαμε που δεν υπήρχε ένα όριο στο δρόμο και δεν υπήρχε ο κατάλληλος φωτισμός και πόσα ατυχήματα δυστυχώς έχουν συμβεί. Ναι, έχουμε την ανάπλαση του δρόμου της Τουρλίδας. Ο δρόμος εκτείνεται σε μήκος 3 χιλιόμετρων. Περιλαμβάνει ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και καινούριο κατάστρωμα οδού. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από χρήματα του ΕΣΠΑ. Όπως βλέπετε, οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Έχει προηγηθεί η υπογειοποίηση της ΔΕΗ, που είναι ένα ανεξάρτητο έργο, αλλά πολύ σημαντικό για όλο το δρόμο. Βρισκόμαστε στο στάδιο της κατασκευής των πεζοδρόμων, του ποδηλατόδρομου και του καταστρώματος της οδού. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του πεζόδρομου κάποια σκία, κάποιες κατασκευές. Αυτά είναι δύο παρατηρητήρια που κατασκευάζονται, όπως προέβλεπε η μελέτη, και θα κατασκευαστούν και τρεις τάσεις ξεκούρασης. Τα παρατηρητήρια, όπως βλέπετε, είναι στη φάση της ολοκλήρωσης και θα παραδοθούν άμεσα προς χρήση.